Κύριε Καλογερινέ, να δούμε το πρωτοσέλιδο της Contra News που θα βρούνε οι αναγνώστες της εφημερίδας το πρωί στα περίπτερα για τη μεγάλη ληστεία, φίλες και φίλοι. Συνεχίζει η Contra News τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα για την μεγάλη ληστεία που έγινε στο Alter. Πώς λίστευε το κανάλι ο Γιαννίκος. Πλυντήριο κλεμμένων χρημάτων είχαν κάνει το Alter. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Στόχος των απαταιών ήταν να φάνε το σταθμό με αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, μαϊμού, και να πετάξουν έξω το Γιώργο Κουρί μαζί με τους 20.000 επενδυτές που είχαν πληρώσει 16 δισεκατομμύρια δραχμές το 2000 για να αγοράσουν μετοχές του καναλιού στο χρηματιστήριο. Μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις μας, ύστερα από την κακουργηματική δίωξη που ασκήθηκε από τον εισαγγελέα και την έκδοση βουλεύματος σε βάρος του Κώστα Γιαννίκου, της γυναίκας του Εκατερίνης Γιαννίκου, του Θανάση Αθανασούλη και του Γιώργου Βαλσαμίδη, που τους έπιασαν στα πράσα να έχουν πάρει από το ταμείο του Alter 8,5 εκατομμύρια ευρώ και να τα έχουν στείλει σε κρυφούς λογαριασμούς τους στην Ελβετία, η εφημερίδα μας αποκαλύπτει σήμερα άλλη μία πτυχή αυτής της ιστορίας που οδήγησε το Alter στην καταστροφή και τελικά την πτώχευση, αφήνοντας στον δρόμο εκατοντάδες εργαζόμενους και κάνοντας φτωχότερη την ενημέρωση του ελληνικού λαού. Την περίοδο που το κανάλι βρισκόταν ένα βήμα πριν από την πάυση πληρωμών, ο Γιαννίκος προσπάθησε με αίτησή του στις 6 Πέμπτου του 2011 να μπει το Alter στο άρθρο 99. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ και αύριο, φίλες και φίλοι, και θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες. Πώς λίστευε το κανάλι ο Γιαννίκος, πλυντήριο κλεμμένων χρημάτων είχαν κάνει το Alter. Στόχος των απαταιώνων ήταν να φάνε το σταθμό με αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, μαϊμού, και να πετάξουν έξω το Γιώργο Κουρί μαζί με τους άλλους 20.000 επενδυτές που είχαν πληρώσει 16 δις δραχμές το 2000 για να αγοράσουν μετοχές του καναλιού στο χρηματιστήριο, να φέρουν πίσω τα λεφτά που έκλεψαν από το Alter. Έχει και 4 φωτογραφίες στην πρώτη σελίδα. Το ζεύγος Γιαννίκου, τον κύριο Θανάση Αθανασούλη και τον κύριο Γιώργο Βαλσαμίδη. Και λέει λαμόγιο νούμερο 1 η εφημερίδα, λαμόγιο νούμερο 2, λαμόγιο νούμερο 3, λαμόγιο νούμερο 4. Από πάνω, στην πρώτη σελίδα της Contra News, ολοταχώς πάει για λουκέτο το Μέγκα. Τράπεζες και μέτοχοι αφήνουν το κανάλι να πτωχεύσει, γιατί με 200 εκατομμύρια δάνεια δεν υπάρχει σωτηρία. Φωτογραφία Τσίπρα Ολάντ στην πρώτη σελίδα. Κρίσιμη συνάντηση Αλέξη Ολάντ στο Παρίσι. Σημαντική συνάντηση με τον πρόεδρο της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ θα έχει σήμερα στο Παρίσι ο πρωθυπουργός Αλέξη Τσίπρα σε μια προσπάθεια να πιέσει για πολιτική λύση στο θέμα της αξιολόγησης. Το χρέος είναι βιώσιμο, επιμένει ο Σόιμπλε. Στα 3 εκατομμύρια ευρώ η τιμή εκκίνησης για τις τηλεοπτικές άδειες. Και το άρθρο της Contra News έχει σήμερα τίτλο «Να σηκωθείς και να φύγεις, Αλέξη, αν δεν τηρήσουν αμέσως οι Ευρωπαίοι το λόγο τους για τη μείωση του χρέους». Πολύ ενδιαφέρον το άρθρο της Contra News. Αυτή είναι η πρώτη σελίδα. Να σας πω ότι σήμερα βγήκε, φίλες και φίλοι, και η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την έκθεση, κύριε Δελή, θα παραμείνει σε ύφεση η ελληνική οικονομία το 2016, έτσι εκτιμά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στις αιαρινές του προβλέψεις, προβλέποντας ότι η οικονομία θα αρχίσει να ανακάμπτει από το 2017. Ειδικότερα το ΔΝΤΟΥ εκτιμά πως το ΕΕΠ στην Ελλάδα υποχώρησε κατά 0,2% το 2015, προβλέπει πως η ύφεση θα ανέλθει στο 0,6% του ΑΕΠ το 2016 και ότι το 2017 η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 2,7%. Κύριε Δελή, σας ακούμε. Είστε εκπροσωπήτη του ΚΚΕ απόψε στο τραπέζι. Βγάλατε και μια πολύ σκληρή ανακοίνωση σήμερα για το κόμμα σας. Έβγαλε μια σκληρή ανακοίνωση για την αξιολόγηση κλπ. Για τον κακό. Για τον καλό και για τον κακό, ακριβώς. Για τον καλό και για τον κακό. Λέει το ΚΚΕ, φίλες και φίλοι, γιατί τις διαβάζω με προσοχή πάντα τις ανακοινώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος, κύριε Δελή. Η κυβέρνηση ετοιμάζει τη σφαγή του λαού. Είναι βαθιά γελασμένη αν νομίζει ότι θα μπορέσει. Σχόλιο του ΚΚΕ για την κοινή συνέντευξη τύπου. Τσακαλό του Σταθάκη Κατρούγκαλου. Μαζί με τη σφαγή των αμνών τη Μεγάλη Εβδομάδα, η κυβέρνηση ετοιμάζει και τη σφαγή του λαού με το νομοσχέδιο για το φορολογικό και τις συντάξεις. Είναι βαθιά γελασμένη αν νομίζει ότι θα μπορέσει να περάσει τα μέτρα εξαπατώντας το λαό και αποφεύγοντας τις λαϊκές μαζικές κινητοποίησεις. Αυτό λέει το ΚΚΕ. Εμείς θα κάνουμε πάντως ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην τα καταφέρει όλα αυτά που θέλει η κυβέρνηση. Και καλούμε και το λαό βεβαίως να αντιδράσει, όπως είπαμε, να οργανωθεί, να παλέψει ενάντια στα μέτρα που κάνουν, όπως είπα πριν, κόλαση τη ζωή του. Κοιτάξτε, επειδή η συζήτηση εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με τα ζητήματα που ανοίγονται,
Και το σχόλιο που έκανα πριν για τον καλό και τον κακό είναι η εναλλαγή των ρόλων. Στο ρόλο του κακού είναι τώρα το δούνου του. Ναι. Και η καλή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και γιατί όχι και η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σόιμπλε. Ενδεχομένως αύριο μεθαύριο να έχουμε άλλη εξέλιξη, να έχουμε μια διαφορετική εναλλαγή. Σε κάθε περίπτωση η αξιολόγηση για την οποία ακούμε εδώ από ό,τι φαίνεται θα κλείσει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Η αξιολόγηση εκτιμάμε ότι δεν έχει να κάνει μονάχα με τις σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τους δανειστές, αλλά και με τις κόντρες, τις άγριες κόντρες που υπάρχουν ανάμεσα στο Δούνου του και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριμένα στη Γερμανία σχετικά με τη διαχείριση του χρέους και όχι μόνο του ελληνικού, όπως και εσείς αναφέρατε στην αρχή. Επανέρχεται όμως, κύριε Λιάτσο, μια συζήτηση η οποία είχε ξεχαστεί. Αυτή υπήρχε πριν από μερικά χρόνια σχετικά με το λάθος συντελεστή του Δούνου του, ότι τα μέτρα αυτά ήταν ένα λάθος, οφείλονται σε ένα λάθος συντελεστή, που αν ήταν σωστός αυτός ο συντελεστής, πιθανόν να μην είχαμε όλα αυτά. Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια πολύ βολική συζήτηση, αλλά νομίζω ότι είναι, πρέπει να είναι κανείς πολύ αφελής για να το πιστέψει. Τα μέτρα τα οποία υλοποιήθηκαν στα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης στην Ελλάδα από τις ελληνικές κυβερνήσεις, από όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις και την τελευταία, ήταν η απάντηση του ελληνικού κεφαλαίου σε αυτό που λέμε στην βαθιά καπιταλιστική κρίση. Στην κρίση των κερδών του δηλαδή, διότι περί αυτού πρόκειται. Mm-hmm. Ήτανε μέτρα ενταγμένα στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέτρα τα οποία προβλέπονταν, θα σας πάω αρκετά πίσω, στο 1992 και στη συνθήκη του Μάστριχτ για τη μείωση του μισθολογικού και του μη μισθολογικού κόστους της εργασίας. Αυτό είναι τα μνημόνια, αυτά υλοποιούν. Έχουμε καθυστερήσει, λέει για παράδειγμα ο κύριος Σόιμπλε, τον εξυγχρονισμό του ασφαλιστικού. Στη Γερμανία βλέπετε οι συντάξεις πήγαν στα 67 πριν από 10-15 χρόνια. Στην Ελλάδα έχουμε καθυστερήσει. Αυτές είναι οι μεταρρυθμίσεις και οι εξυγχρονισμοί. Συνεπώς, τα μέτρα κατά την άποψή μας δεν ήταν καθόλου λάθος, ήταν μια ταξική επιλογή των ελληνικών κυβερνήσεων για να ξελασπώσει το ελληνικό κεφάλαιο από τη βαθιά καπιταλιστική κρίση, φορτώνοντας τα βάρη αυτής της κρίσης στο λαό, που πληρώνει και ξαναπληρώνει ένα χρέος από το οποίο δεν ωφελήθηκε σε τίποτα τα προηγούμενα χρόνια. Μιλάμε για χορεύουν δισεκατομμύρια και ο λαός μας δεν ξέρω αν είχε ποτέ την υγεία που του τέριαζε, την παιδεία που του τέριαζε, τις κοινωνικές υπηρεσίες. Το πού πήγαν όλα αυτά τα δισεκατομμύρια, βεβαίως γνωρίζουμε λίγο πολύ όλοι. Πήγαν στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, πήγαν στο ΝΑΤΟ, πήγαν στην Ολυμπιάδα, πήγαν από εδώ και από εκεί. Πάντως ο λαός δεν είδε τίποτα από αυτά και με αυτή την έννοια δεν έχει και καμιά υποχρέωση να το πληρώσει σε σχέση με το χρέος. Τώρα, η συζήτηση βεβαίως άνοιξε και σε σχέση με τη μεγάλη εικόνα. Και ο κύριος Δούκας εδώ ήταν αποκαλυπτικός. Είπε ότι η παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία δεν περνάει και τα καλύτερά της, δεν βρίσκεται στην καλύτερη της φάση. Οι μεγάλες οικονομίες αγκομαχούν, η Ευρωπαϊκή Ένωση αγκομαχά ακόμα περισσότερο. Ουσιαστικά βρίσκεται σε ένα στάδιο μεγάλης στασιμότητας. Λιμνάζουν τα κεφάλαια, υπάρχουν δισεκατομμύρια τα οποία δεν επενδύονται. Και δεν επενδύονται όχι επειδή δεν έχουν οι άνθρωποι την όρεξη να ιδρύσουν νεοφυΐσεις, startups, επιχειρήσεις, αλλά επειδή δεν έχουν τα προσδοκόμενα κέρδη. Το πακέτο Juncker είναι εκεί και μένει παρόλα αυτά αχρησιμοποίητο. Δεν κινείται τίποτα, όπως υπόθηκε χαρακτηριστικά. Μιλήσαμε εδώ για τις τεράστιες διαφορές του παγκόσμιου ΑΕΠ και του τεράστιου παγκόσμιου χρέους και το λόγο ο οποίος είναι δυσμενέστατος. Βλέπουμε λοιπόν να ξετυλίγεται μπροστά μας η εικόνα ενός συστήματος και το ζουν εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη. Ζούμε σε ένα σύστημα τέρας, κύριε Λιάτσο, αυτή τη στιγμή, που τρώει τις σάρκες του και τρώει κυρίως τις σάρκες των απλών ανθρώπων, των λαϊκών στρωμάτων σε όλο τον πλανήτη, σπέρνοντας πολέμους, φτώχεια, καταπίεση. Είναι ίσως η μόνη του διέξοδος πια και το βλέπουμε και στη γειτονιά μας σε σχέση με τους πολέμους. Λέμε ότι για την ανάπτυξη, για την ανάπτυξη, επειδή μιλάνε πάρα πολύ για την ανάπτυξη και έχει σημασία σήμερα όσοι παρακολούθησαν την τοποθέτηση του κυρίου Σαββίδη στην Επιτροπή Απόδημου Ελληνισμού. Του επιχειρηματία, λέτε. Επιχειρηματία από τη Θεσσαλονίκη. Τους είχατε καλέσει στη Βουλή. Επιτροπή, ο οποίος ήταν τόσο αποκαλυπτικός, τόσο κυνικός, που είπε ότι αν θέλετε επενδύσεις, τότε θα πρέπει να μειώσετε τη φορολογία, θα πρέπει να τα συνδικαλιστικά δικαιώματα να περιοριστούν, το δικαίωμα της απεργίας να συρρυκνωθεί. Όλα αυτά δηλαδή, τα είπε με ένα τέτοιο τρόπο έτσι ξεκάθαρο, όλα αυτά που ζητάει κάθε καπιταλιστής που σέβεται τον εαυτό του, να το πω έτσι,
προκειμένου να επενδύσει για να έχει τα προσδοκόμενα κέρδη. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι αυτά τα προσδοκόμενα κέρδη δεν έρχονται. Ακόμα και σε πιο αναπτυγμένες οικονομίες από τη χώρα μας. Έτσι κι αλλιώς στον καπιταλισμό υπάρχει ο νόμος της ανισομετρίας. Όλες οι χώρες δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, ακόμα και περιοχές μέσα στην ίδια τη χώρα. Συνεπώς, λέμε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή φιλολαϊκή διέξοδος μέσα σε αυτό το σύστημα. Δεν θα κουραστούμε να το λέμε αυτό. Μάλιστα. Ότι ο λαός θα πρέπει να το δει αλλιώς, θα πρέπει να το δει διαφορετικά, θα πρέπει να σκεφτεί μια διαφορετική οργάνωση για την κοινωνία και για το πώς θα οργανώσει αυτή την παραγωγή, αναπτύσσοντάς την καταρχήν σε όφελος των δικών του αναγκών. Να παράγουμε δηλαδή ως χώρα αυτά που έχουμε ανάγκη εμείς και αυτά που δεν μπορούμε να παράγουμε, γιατί δεν μπορούμε να τα παράξουμε και όλα. Να κάνουμε αμοιβαία υποφελής συμφωνίες με άλλες χώρες. Το ζήτημα είναι απλό, κατά την άποψή μας, στη σύλληψή του. Δύσκολο στην εφαρμογή του. Δεν υπάρχει καμία οδός σωτηρίας για τα πλατιά λαϊκά στρώματα, για την πλειοψηφία του λαού μας. Πρέπει να το δει διαφορετικά. Θα πρέπει να ασχοληθεί, να μελετήσει, να υιοθετήσει την πολιτική πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Αν θέλουν να δουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Καβαθά, Πρόεδρος της Γενικής Νομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται ο κύριος Σόιμπλε, αν τον συμπαθείτε έτσι φυσιογνωμικά κτλ. Δεν είναι ο συμπαθέστερος πάντως. Δεν είναι ο συμπαθέστερος. Η εφαρμογή του προγράμματος από την ελληνική κυβέρνηση θα συζητηθεί, λέει ο κύριος Σόιμπλε, στο περιθώριο των εργασιών της Εαρινής Συνόδου του ΔΝΤ και της ομάδας των G20. Των πιο βιομηχανικά αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων οικονομιών στην Ουάσιγκτον εντός της εβδομάδας. Πρόσθεσε ότι είναι μια συμφωνία αυτή για την αξιολόγηση να είναι εφικτή περί τα τέλη του Απριλίου. Είμαι βέβαιος ότι θα καταλήξουμε σε μια φιλική διευθέτηση, λέει ο κ. Σόιμπλε. Δεν θα βρεθούμε ξανά αντιμέτωποι με μια κρίση στην Ελλάδα φέτος. Κανένας δεν απαιτεί η Ελλάδα να εφαρμόσει τα πάντα κατά γράμμα. Αλλά πρόσθεσε ότι το συνολικό αποτέλεσμα πρέπει να βγάζει νόημα και τα προαπαιτούμενα να ανταποκρίνονται σε όσα συμφωνήθηκαν το περασμένο καλοκαίρι. Είναι σημαντικό η Ελλάδα να μην συνεχίσει να αμφισβητεί αυτά που είχαμε συμφωνήσει από κοινού. Εμείς δηλαδή μας λέει αμφισβητούμε. Εμείς δηλαδή εμποδίζουμε την πρόοδο της διαπραγμάτευσης. Δεν είναι αυτός ο τρόπος που οικοδομεί κανείς εμπιστοσύνη. Για άλλη μία φορά, δηλαδή, ο Γερμανός μας βάζει στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Κοιτάξτε, φοβού του ναού και δώρα φέροντες. Δεν είδα κανένα δώρο από το βράδυ. Λέω, αν πιστεύει ότι. Γιατί Γερμανό, κύριο Σόιμπλε, δεν έχω δει κανένα δώρο. Πιστεύει ότι μα κάνει δώρα. Αν μα κάνει χάρη. Νομίζω ότι δεν μα κάνει καμία χάρη. Ναι. Νομίζω ότι η συμφωνία. Αυτού του 53 όμω, κύριε Καβαθά. Του κάναμε. Του κάναμε και η Ελλάδα συμφώνησε να κοπεί το χρέο τότε τη Γερμανία που το είχαν ανάγκη κτλ. Αυτή σήμερα που έχει ανάγκη η Ελλάδα. Μα γράφουν στα παλιά του τα παπούτσια. Με ρήτρα ανάπτυξη κτλ. Βεβαίως. Αυτά που ζητάμε εμείς και τα οποία δεν μας δώσαν ποτέ. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι καταρχήν ποια συμφωνία θα έρθει. Εγώ δεν είμαι υπέρ της όποιες συμφωνίες να κλείσει η αξιολόγηση για να κλείσει η αξιολόγηση. Βέβαια, έχετε δίκιο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αυτό που ζει η ελληνική κοινωνία και η ελληνική μικρή και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα είναι τραγικό. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ινστιτούτου ΓΕΣΕΒΕ, το ποσοστό επένδυσης στη χώρα, πρόθεσης επένδυσης, είναι το 3,4%. Μάλιστα. Το 96,6% λέει δεν θα επενδύσει τον επόμενο χρόνο. Και είναι λογικό να μην μπορεί να επενδύσει, γιατί αν έρθουν επιπλέον μέτρα στο φορολογία. Εννοείται εσωτερικά από την Ελλάδα, εσωτερικά για να επενδύσει. Για τις μικρές επιχειρήσεις. Για τις μικρές επιχειρήσεις τις ελληνικές. Τις ελληνικές. Μάλιστα. Μόνο το 3,4% η διάθεση να επενδύσει. Λέει, προτίθεμαι να επενδύσω το 3,4. Πλήρης καταστροφή. Λοιπόν, οι δείχτες όλη της οικονομίας από τον Ιούλιο του 2015 μέχρι σήμερα έχουν επανέλθει στα επίπεδα 12 και 13. Δηλαδή αρνητικά εκτινάχτηκαν ξανά αρνητικά. Μάλιστα. Δηλαδή όποια βελτίωση είχε, όχι ότι θα είχαμε μια καλύτερη πορεία, θα είμαστε σε μια παραταμένη σταθεροποίηση. Όχι, θα έρχομαι να ανάπτυξη. Είναι σαφές αυτό που βιώνουν οι επιχειρήσεις. Ξαναβλέπουμε λουκέτα. 21.000 λουκέτα προβλέπουμε. Για πότε? Για το πρώτο εξάμεινο του 2016. Από την αρχή του έτους, ναι, μέχρι τον Ιούνιο. Μέχρι τον Ιούνιο. 21.000 λουκέτα. Το Ινστιτούτο ΓΕΣΕΒΕ από το 9, όλες οι εξαμηνίες ερευνές του για το οικονομικό κλίμα στις μικρές επιχειρήσεις δεν έχει πέσει έξω. Το 9 τον Ιούνιο, να θυμίσω ότι προβλέπαμε 88.000 θέσεις ανεργίας.
μισθωτής ανεργίας, το δεύτερο εξάμεινο του 9, προεκλογική περίοδο, σας θυμίζω, κλείσαμε με 102.000 απώλεια θέσεων εργασίας και όλες οι προβλέψεις του Ινστιτούτου έχουν επιβεβαιωθεί. Σχέδιο υπάρχει. Ας πάμε με την όποια συμφωνία. Καλή, κακή, ας φέρουμε μια συμφωνία. Υπάρχει μνημόνιο, κύριε Καπαθά. Το ξέρετε το μνημόνιο. Υπάρχει ένα μνημόνιο αυτή τη στιγμή. Εμείς ως χώρα, ως πολιτικό σύστημα, έχουμε καθορίσει ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας. Μεγάλο ερώτημα. Το μνημόνιο είναι για τη δημοσιονομική σταθερότητα. Το μνημόνιο είναι για τη βιωσιμότητα του χρέους. Δεν είναι το εθνικό σχέδιο. Για να μην χρεοκοπήσουμε. Για να μην χρεοκοπήσουμε. Ένα και άλλο το άλλο. Λοιπόν, άμα χρεοκοπήσουμε, τελειώσαμε. Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση κάποιος να επενδύσει. Έχει δίκιο ο κ. Καπαθάς. Να επενδύσει με 26, 29, 32%. Όχι ανεργία. Ανεργία είναι τεράστιο το θέμα. Διότι ενώ υπάρχει μείωση, φαίνεται ότι σοσιοζύγιο ότι έχουμε πλεόνασμα σε σχέση μεταξύ προσλήψεων και απολύσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εργάνη, στην πράξη έχουμε κοντά στις 29.000 θέσεις πλεόνασμα. Έχετε παρατηρήσει όμως την κινητικότητα. Πάνω από 500.000 έχασαν τη δουλειά, μετακινήθηκαν από εργασία σε εργασία, με ελαστικότερους όρους εργασίας όμως. Ελαστικές μορφές απασχόλησης. Έτσι, δηλαδή, να το βλέπουμε, μην βλέπουμε τελείως επιφάνεια. Επιτοχύρω δηλαδή. Επιτοχύρω. Επιτοχύρω. Το 50% είναι πλήρους απασχόληση σήμερα οι εργαζόμενοι και το 50% έχει φτάσει οι ελαστικές μορφές απασχόληση. Είναι μειωμένα. Τι εννοείται ακριβώς, μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό. Τι εννοείται ελαστικές μορφές απασχόληση, δηλαδή. Μειωμένο ωράριο εργασίας, τετράωρα ή εκπεριτροπής. Αυτά πόσο πληρώνονται? Κάτω των 300 ευρώ. Το μήνα. Ναι. 300 ευρώ το και μήνα. Κάτω. Κάτω από τις 300 ευρώ το μήνα. Επενεύει το 12 η κυβέρνηση, Παπαδήμου, στην Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Με τη λογική να υπάρχει ανταγωνιστικότητα και Παπαδήμος, μίλησε... το ρώτησα, δεν θυμόμουν, κύριε Πρόεδρε, το ρώτησα, τι ήταν ο Παπαδήμος επισημήτη, τι ήταν, διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. Ναι. Παπαδήμος, διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, φίλες και φίλοι, επισημήτη. Και συμβουλός πριν, οικονομικός. Στουρνάρας, υπεύθυνος, τι ήταν, κύριε Δούκα, ο Στουρνάρας στην περίοδο Σιμίτη. Ήταν ο επικεφαλής του Οικονομικού Επιτελείου. Έτσι λέω μερικά πρόσωπα για να βγάζουμε μερικά συμπεράσματα. Τι ξεκίνησε από το 2000 με τον κύριο Σιμίτη. Εντάξει, ο Παπαδήμος μετά. Από τους πιο σοβαρούς οικονομολόγους. Καλά, κύριε Δούκα, εντάξει. Δεν σας τον θίγω, αλλά θυμίζω μερικά πρόσωπα και τι ρόλο παίξανε αυτά τα πρόσωπα από το 2000 και μετά μέχρι σήμερα. Και στη σημερινή κατάντια της χώρας, φίλες και φίλοι. Σιμίτης, Παπαδήμος, Τουρνάρας και λοιπές δυνάμεις. Νομίζω Καρδούβελη. Ότι εδώ θα πρέπει, Καρδούβελης και άλλοι. Θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να υπάρξει πολιτική και εθνική συνένεση. Ο οποίος έγινε και πρωθυπουργός μετά, έτσι, ο Παπαδήμος. Βεβαίως. Ήταν διοικητής Τράπεζας Ελλάδος και μετά έγινε και πρωθυπουργός. Είναι αυτό που λέμε, είναι άχρηστη η εκλεγμένη πρωθυπουργία από τον ελληνικό λαό. Πρέπει να φέρουμε τεχνοκράτες πρωθυπουργούς. Τύπου Παπαδήμου κλπ. Υπάρχει αυτή η Στουρνάρα, ας πούμε. Επί των ημερών του είναι αγγλικό δίκαιο. Ο Παπαδήμος ήταν από τους πιο καταξιωμένους Έλληνες που είχαμε και ήταν από τα λαμπρά ονόματα στην Ευρωπαϊκή. Τι έκανε, κύριε Δούκα? Τι εννοείται λαμπρό όνομα, δηλαδή? Μήπως το κάνουμε και καμιά οδό με το όνομα του Σώτων Παπασταύρου? Δηλαδή, τι έκανε? Τι έκανε ο Παπαδήμος στη χώρα? Το PSI. Το PSI έκανε. Το αγγλικό δίκαιο. Τα ξέσκησε τα ασφαλιστικά ταμεία. Μισό λεπτό τώρα. Τα βίτσα. Διακόψαμε τον κύριο Καβγαδά και δεν έχει μιλήσει ο κύριος Λουτσογιάννης. Θα έρθω σε εσάς. Έρχομαι σε εσάς. Ας πει ο Πέτρος Δούκας. Παρακαλώ, κύριε. Σας δίνουμε. Θα μας δώσει πάσα μετά. Θα σας δώσει, βέβαια. Ναι, κύριε Δούκα, για πείτε. Του πονηρού δηλαδή. Τι έκανε ο κύριος Παπαδήμος, για πείτε μας. Λοιπόν, άρχισε να βάζει τα πρώτα πραγματικά μεταρρυθμιστικά στοιχεία στη χώρα. Έτσι, η κυβέρνησή του και κακώς ανετράπει μετά από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θα μπορούσε να έχει ξεμπερδέψει και σήμερα να μην είμαστε σε αυτή την κατάσταση να περιμένουμε την αξιολόγηση αυτή. Μπορεί να είχαμε ξεμπερδέψει με πολλά ζητήματα αν τον είχαμε αφήσει. Προσέξτε τώρα για το PSI. Η χώρα ήταν μια μισό λεπτό. Επανέρχομαι σε αυτό. Πριν φτάσουμε εκεί, πιο μπροστά ποιος ήταν ο ρόλος του, πείτε μας. Γιατί έχει, ναι, έχει σημασία. Ήταν διοικητής Τράπεζας Ελλάδας. Ακριβώς. Σε ποια περίοδο? Επισημίτη σας είπα. Στην περίοδο Σιμίτη. Τι έγινε την εποχή του Σιμίτη, μπορείτε να μας πείτε? Θα επανέλθω, αλλά τελειώσω μισό λεπτό με το PSI και όση ώρα θέλετε, μέχρι τις 5 το πρωί μπορεί να τα συζητάμε. Παρακαλώ. Δώσε δάνεια. Ναι, κύριε Λοιπόν, κοιτάξτε, τα πράγματα έχουν μία συνέχεια. Έχει υπογραφή για την περίοδο Σιμίτη, έτσι. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε για αυτή την περίοδο. Μπαίνω στο PSI όμως, γιατί γι' αυτό μου αφήσατε για την πάσα πριν. Η χώρα ήταν εφαλιρημένη. Έτσι.
έγινε μια περικοπή του δανεισμού κατά περίπου 110 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή οι Έλληνες γλιτώσανε ένα βάρος που θα έπρεπε να πληρώσουν ως δημόσιο χρέος, γιατί το χρέος είναι για να πληρώνεται, δεν είναι για να χαρίζεται, 110 δισεκατομμύρια. Και μια από διάλυση αυτά τα 10... της κοινωνίας. Μισό λεπτό. Τα ασφαλιστικά ταμεία, τα πανεπιστήμια, όλα κατερρυπώθηκαν. Μπορεί να υπάρξει οικονομία χωρίς κοινωνία. Από αυτά τα 110 δισεκατομμύρια, πάνω από 75 τα γλιτώσαμε από πληρωμές στους ξένους. Τώρα έρχομαι για τα ασφαλιστικά κύριε ταμεία. Αυτά τα τέλος. Ακούμε από τον Βενιζέλο στη Βουλή. Πρόεδρε, αφού έτσι είναι, δηλαδή, μα τα έχετε τα στοιχεία. Είσαστε κυβέρνηση, τα έχετε τα στοιχεία. Αν δεν είναι έτσι, διαψεύστε. Πέστε αυτά τα οποία λένε ότι πάνω από 75 τα γλιτώσαμε με το να μην τα πληρώνουμε στην Deutsche Bank και στα αμερικανικά ασφαλιστικά ταμεία. Εξάλλου δεν είναι έτσι. Αλλά δεν το έχετε διαψεύσει. Το θεωρείτε ότι είναι έτσι. Σημαίνει σώζω την κοινωνία, κύριε. Μισό λεπτό. Λέμε τώρα. Δούκα. Έχουμε το πρόβλημα με τα ασφαλιστικά ταμεία. Λέμε ότι τα ασφαλιστικά ταμεία χάσαν περίπου 16 δισεκατομμύρια ευρώ από αυτό το PSI. Αυτά τα 16 δισεκατομμύρια ούτως ή άλλως ήταν χαμένα, δηλαδή δεν υπήρχαν λεφτά να πληρωθούν αυτά. Έτσι, δηλαδή η χώρα ήταν εφαλειμμένη. Τα δομημένα ομόλογα είχε προσφέρει ο Παπαδήμος. Όχι, καμία. Καμία. Απολύτως καμία. Κατηγορηματικά και τα έχετε τα στοιχεία εσείς. Δηλαδή είσαστε κυβέρνηση, μπορείτε να τα βρείτε και να πείτε, έλα εδώ ρε Παπαδήμο, δεν είχε καμία σχέση. Ήταν παντελώς άσχετος με αυτή την υπόθεση. Τέλος πάντων, θα έρθουμε και στα δομημένα ομόλογα. Πάμε παρακάτω. Ναι, πάμε παρακάτω. Λέω λοιπόν, τα ασφαλιστικά ταμεία χάσανε 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά δεν τα χάσανε από το PSI. Τα είχαν χάσει ήδη από το φαλήρημα του κράτους. Δεν υπήρχε περίπτωση το κράτος να τους δώσει αυτά τα 15 δισεκατομμύρια και το κράτος τους δίνει περίπου 16 κάθε χρόνο ούτως ή άλλως τα ασφαλιστικά ταμεία από τους Έλληνες φορολογούμενους. Τα ασφαλιστικά ταμεία κάθε χρόνο παίρνουν από τον Έλληνα φορολογούμενο, από τους φόρους τους οποίους βάζει η κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ. Ενός έτους 16 έσοδα... δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια, ναι, δισεκατομμύρια. Ναι. Ενός έτους από αυτά χάθηκαν από το PSI. Αλλά το όφελος της χώρας ήταν ότι γλιτώσαμε από το να πληρώσουμε στους ξένους άλλα 75 δισεκατομμύρια. Και προσέξτε, εκτός από το PSI, πήγε πίσω κατά 20 περίπου χρόνια η αποπληρωμή των υπολείπων δανείων και μειώθηκε το κόστος των υπολείπων δανείων στο 1,5%. Αν πει κανείς, δηλαδή το 53% που χρωστούσαμε διαγράφηκε. Αν πούμε ότι αυτό ήταν... επώδυνο για το έθνος. Ας τα πληρώσουμε τα υπόλοιπα. Ας πληρώσουμε και τα υπόλοιπα. Το γεγονός που συζητάμε τώρα για την αναδιάρθρωση χρέους την Τρίτη στη σειρά πάει να πει ότι δύο προηγούμενες ήταν σωστές. Γιατί αν ήταν σωστές, δεν θα κάνουμε άλλη αναδιάρθρωση χρέους. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι σωστό. Το γεγονός ότι κάναμε το PSI το Μάρτιο 2012 και το χρέος αυξήθηκε. Αυτό είναι. Άλλο πράγμα να πει, ένα μην τρελαθούμε το. Άλλο πράγμα να πει ότι δεν έπρεπε να γίνει. Πάμε στον κύριο Νετσογιάννη. Άλλο να πει ότι δεν έπρεπε να γίνει. Έχει δίκιο ο κύριος Χιόνης αυτό. Το ότι συζητάμε τώρα για νέα αναδιάρθρωση χρέους πάει να πει ότι το προηγούμενο δεν ήταν σωστό. Θα σα πω αέρα κοπανιστό. Θα μου επιτρέψετε να πω αέρα κοπανιστό. Το να λες ότι γλίτωσα να πληρώνω στους ξένους 80 δισεκατομμύρια δεν ήταν σωστό. Δεν βγαίνει από πουθενά αυτό και δεν υπάρχει κανένα. Που να το τεκμηριώνει. Κανένα. Τότε η ίδια κυβέρνηση σήμερα το τεκμηριώνει. Δεν ξέρω τι λέει η κυβέρνηση. Παιδιά, πού είστε εδώ. Να προσευχηθείτε στον κύριο Εβανουλίδη. Κανένα. Η ίδια κυβέρνηση έχει επισημοποιήσει. Εγώ μπορώ να σου πω 15 συγγραφείς αυτή τη στιγμή. Α, σε ποιου συγγραφείς τώρα και τα αυτά. Από τράπεζες, όχι πανεπιστημιακούς, που ακυρώνουν όλα αυτά τα οποία λες. Δεν ακυρώνει κανείς τίποτα. Κανένα πουθενά δεν υπάρχουν. Πες μου έναν που γράφει αυτά τα πράγματα. Ένα. Τα οικονομικά στοιχεία που δέχεται ο προϋπολογισμός και δεν είναι έτσι απλά. Έχει μπερδέψει τι ζωέ μετά από θέματα. Έρχομαι σε σένα. Κάνεις λάθος. Μόνο να κλείσω την πρότασή μου. Κάνεις λάθος. Μπερδέψεις τις ζωές μετά από θέματα. Καμία σχέση. Θέλω να μπούμε λίγο στα σημερινά με τη συνέντευξη. Γλιτώσαμε περίπου... Ολοκληρώστε κύριε Δούκα. Γλιτώσαμε περίπου 110 και... Τότε γιατί αυξήθηκε το χρέος στο σύνολο. Μισό λεπτό. Είπαμε αυτά, πάψαμε να τους τα χρωστάμε. Έτσι. Και τα χρωστάμε σε άλλον. Όχι, δεν τα χρωστάμε σε άλλον. Αυτά κόπηκαν, διαγράφηκαν, διότι η χώρα είναι σε τέτοια κακή κατάσταση που ακόμη δεν παράγει αυτά τα οποία ξοδεύει. Γι' αυτό, όταν το καθούμε, τώρα πάλι τα ίδια. Πάντως σας λέω το εξής. Εσείς τι λέτε, να διαγράφηκαν και προσέξτε να ξαναπροσθέθηκαν από την πίσω πόρτα. Λοιπόν, πώς προσθέθηκαν από την πίσω πόρτα, θα το ακούσω. Αυτή η ρητορική επιχειρείται από το Βενιζέλο στη Βουλή. Άστε το Βενιζέλο. Και προκαλεί την ίδια, σας λέω. Τα ίδια λέει ο Βενιζέλο. Δεν μιλάμε όλοι μαζί, δεν ακούγεται κανείς. Προσπαθεί να υπερασπίσει ένα πράγμα που δεν είναι δυνατόν
να υπερασπιστεί με κοινή λογική αλλά και με βιωματική σχέση. Μα τα στοιχεία αυτά που είναι ζούμε, τα ίδια στοιχεία τα οποία εσείς παρουσιάζετε και τα έχετε και εσείς υπογράψει. Δηλαδή, πόσο ήταν το χρέος, πόσο διαγράφηκε, πώς ξαναεκτινάχθηκε. Αλλά δεν εκτινάχθηκε επειδή είχε διαγραφεί το κομμάτι, εκτινάχθηκε με τα χάλια που έχει η οικονομία. Πάλι ακόμη δεν παράγει αυτά τα οποία ξοδεύει. Παράγει από την Μιχαλού. Αυτό είναι το πρόβλημά της. Το ιδιωτικό χρέος ξεπέρασε το δημόσιο. Το άλλο ιδιωτικό χρέος. Άλλο θέμα αυτό. Και δεν μιλάει κανείς. Τα 210 δισεκατομμύρια είναι ληξιπρόθεσμα. Εφορία, ΔΟΗ, ασφαλιστικά ταμεία και κόκκινα δάνεια ξεπερνούν τα 210 δισεκατομμύρια. 110 είναι τα κόκκινα δάνεια. 110 και άλλα τόσα. 82,5-83 στη ΔΟΗ, 25 στα ασφαλιστικά ταμεία. Άλλο θέμα αυτό. Λοιπόν, 330 δισεκατομμύρια ιδιωτικό χρέος υπήρχε. Όχι βέβαια. Θυμάμαι μια έρευνα που είχε κάνει η ΆΕΚΑΠ. Όπου ξέρετε, είχε βγει το συμπέρασμα τότε από την έρευνα ότι τα μεσά ελληνικά νοικοκυριά πρέπει να ήταν το 8 ή το 9, δεν είχαν ούτε ένα ευρώ χρέος. Να σας πω, είναι μια οστοδάνεια. Σήμερα ανακοινώθηκε πόσο έχει χάσει το ΑΕΠ της Συρίας, που είναι ισοπεδωμένη χώρα. Η Συρία έχει το 23% του ΑΕΠ της. Το 27 εμείς. Εμείς το 27. Αυτό είναι φοβερό στοιχείο. Δεν είναι 90% το ΑΕΠΤΙΣ, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, τα επίσημα στοιχεία σήμερα είναι 23. Ο κ. Καβαθάς εμίλιε είναι και η απάντηση γιατί αυξήθηκε το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ναι. Γιατί ενώ έμεινε σε ένα όριο ονομαστικό, συνέχισε να πέφτει το ΑΕΠ. Δεν είναι. Ούτε μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Αφήστε να τελειώσω. Ούτε σε ονομαστικό, ούτε σε ονομαστικό. Αφήστε να τελειώσω. Αφήστε να τελειώσω. Αυτό ήταν όταν το μεγαλύτερο έγκλημα το οποίο έγινε. Όταν τα έγκλημα. Συγχωρείτε, ανεξάρτητα. Πώς είναι έγκλημα, ρε παιδάκι. Το να γλιτώσει 110 δις και να σου το διαγράψουν τα χρέη είναι έγκλημα. Δεν γλίτωσε τίποτα. Δεν γλίτωσε. Τα σου ήταν σου ήρθε. Άθρισε τα όλα για του καθαρίστε. Όλα. Γίνε παραπάνω, διότι εκτός από αυτό σου λέω ότι μειώσανε το επιτόκιο και τραβήξανε πίσω τις πληρωμές. Δηλαδή το όφελος της χώρας. Ήτανε τεράστιο. Γιατί κάνουμε άλλο PSI τώρα. Γιατί κάνουμε. Γιατί κάνουμε άλλο PSI, πες μου τώρα. Γιατί αυτό θα είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Γιατί κάνουμε τώρα τρίτο PSI. Να σας πω, να απαντήσω. Δεν ρωτάτε, αφήστε να απαντήσω. Λέω, η κατάσταση της χώρας είναι τόσο δεινή που ακόμη και αυτό το PSI το οποίο έγινε ήταν ανεπαρκές. Έτσι. Πέρα από αυτά τα οποία πάμε με τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες. Την επόμενη μέρα, τη 14η Μαρτίου, του 2012. Ωραία. Το 2012 έγινε. Να σας πω κάτι τότε. Συζητούσαμε και καινούριο πρόσφατα. Απλούστατα. Εφού δεν σας άρεσε το PSI εκείνο. Μισό λεπτό. Ένα φάρμακο που δεν γιατρεύει και έχει περισσότερες παρενέργειες είναι ένα καταστροφικό φάρμακο. Συμφωνώ. Καταλάβετε. Συμφωνώ σε αυτό. Απολύτως. Λέω τότε, εάν το PSI δεν ήταν καλό, πάρτε όλους αυτούς που χρωστούσαμε εκείνα τα επιπλέον 110 δις και πέστε τους να έρθουν να τα πάρουν. Τι θα γίνει. Πέστε στα ασφαλιστικά ταμεία, πάρτε ένα 16%. Λοιπόν. Μα γιατί λέμε καμιά φορά ανοησίες. Συγγνώμη. Πέστε τότε στα ασφαλιστικά ταμεία, θα πρέπει να ζητήσουμε άλλα 16% από τα ασφαλιστικά ταμεία. Και πάμε στο δικό μου ταμείο. Κάνει σημαντικά λάθη αυτή τη στιγμή. Τα ασφαλιστικά ταμεία αυτό το είχαν σαν απόθεμα. Ναι. Πέραν το κομμερίδιο. Λοιπόν, δεν είναι αυτό το οποίο λες. Είναι λάθος. Δώστε τα πίσω. Πέστε, δεν το θέλω. Δεν θα τα δώσω εγώ. Δεν είμαι κυβερνητικό. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πάμε πίσω. Δεν μπορούμε να πάμε πίσω. Γιατί εγώ για τον ΟΑΕ θα πρέπει να ζητήσω τα 54 δις της αναλογιστικής μελέτης του 8 κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, κυρία Πετραλιά, υπουργός Εργασίας. Τα οποία δεν υπήρχαν στο ταμείο. Ναι, αλλά άμα πάω έτσι. Μα αυτό λέμε. Θα πρέπει να. Ακριβώς έχετε δίκιο. Μιλάμε για μια φαλιρημένη κατάσταση. Λέω λοιπόν, αφού το PSI δεν άρεσε, ας το αναστρέψουμε και ας πάμε στους Αμερικάνους και τους Γερμανούς να τους δώσουμε ένα 80 δισεκατομμύρια παραπάνω. Βάλτε 80 δισεκατομμύρια φόρους και πληρώστε τους. Πάρτε τα ασφαλιστικά ταμεία και τους ιδιώτες, τους ταλέπορους που πραγματικά έχουν αδικηθεί οι ιδιώτες ομολογιούχοι και δώστε τα λεφτά πίσω. Τι μου το λέτε εμένα. Για αυτή την πολιτική. Έχετε τα ταμεία παρακαλώ. Πάμε στον κύριο Λετσογιάννη. Ένα πράγμα για το χρέος. Έλα, Θανάση. Έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Ότι πια το χρέος. Παρακαλώ, κύριε Μανουλίδη, σας παρακαλώ να προχωρήσουμε την κουβέντα. Είναι υπόθεση τραπεζών. Αυτή η παράμετρο. Στους Γερμανούς θα σας δώσω άλλα 80 δις. Αγνοείται. Καθόλου. Συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ και το απόλυτο δίκιο. Λέω λοιπόν, πηγαίνετε στους Γερμανούς και πες. Έχει σημασία σε ποιους θα το πληρώσουμε δηλαδή. Όχι, έχει σημασία. Έχει σημασία απέναντι σε ποιους χρωστάς και πώς μπορείς να διευθετήσεις. Για το λαό είναι καλύτερα δηλαδή αν το πληρώσεις στους ιδιώτες ή σε άλλα κράτη. Μάλιστα. Λοιπόν, Θανάσης Λητσογιάννης. Κύριε Δούκα, παρακαλώ. Να μιλήσει και λίγο ο κύριος Λητσογιάννης. Πήραμε το χρόνο. Τι γίνεται τώρα. Μου άρεσαν αυτές. Για πες, Θανάση, τις πληροφορίες τις δικές σου για τη διαπραγμάτευση. Εντάξει, θα πούμε τις πληροφορίες. Ή θες να πάω σε διαφημίσεις και να έχεις άπλετο χρόνο. Καλύτερα. Καλύτερα. Πάμε σε διαφημίσεις 2 λεπτών.